έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, ένα από τους πρωταγωνιστές στη σημερινή αναμέτρηση. Έστω και αν κέρδισε η ομάδα του, ήταν εκεί στις δύσκολες στιγμές τον Δημήτρη Δημητρίου. Δημήτρη, τεράστια νίκη απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο μέσα στο Αντώνης Παδόπουλος. Και τα δικά σου συναισθήματα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζει στο Αντώνης Παδόπουλος. Ενόρθωση είναι μια καλή ομάδα, αλλά κάναμε καλό παιχνίδι. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας και έτσι κερδίσαμε το παιχνίδι. Δημήτρη, έδειξες και σήμερα αλλά και στο παιχνίδι με τον Όφη τις στιγμές που χρειάστηκες, ήσουν εκεί, στείλες το δικό σου μήνυμα ότι είσαι έτοιμος για να είσαι το νούμερο ένα τερματοφύλακας του Απολλώνα. Γι' αυτό ήρθα εδώ, γι' αυτό είμαι εδώ, ήρθα για να αγωνίζουμε και ελπίζω ο προπονητής μου να πιστεύει και το ίδιο. Αλλά ό,τι και να γίνει, όλοι παίζουμε για την ομάδα και συνεχίζουμε για επιτυχίες. Δημήτρη, έστειλες μήνυμα και στον προπονητή της Εθνικής Ανδρών ότι είσαι έτοιμος για να αγωνιστείς, γιατί έδειξε ότι εμπιστεύεται πάρα πολύ τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και τον τερματοφύλακα. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα από πριν στην Εθνική Ανδρών, αλλά εγώ είμαι εδώ και περιμένω για την κλήση. Αν με καλέσει, είμαι έτοιμος για να αγωνιστώ. Σας ευχαριστώ και ευχηθώ ότι καλύτερο στο παιχνίδι τη Τετάρτη με την Λέπωσνα. Ευχαριστώ.